μαθηματική, βρίσκουν πράγματα που υπάρχουν στο δικό του μυαλό και έπρεπε να προσπαθούν να το περάσουν και στο δικό μα. Και εκεί έχει τα δύσκολα. Λοιπόν, μια φορά κάθε καιρό ήταν ένα νησί που κανεί δεν ήξερε γι' αυτό. Γιατί η θάλασσα ήταν πάρα πολύ κουνιασμένη γύρω του και το έκλειπε. Ναι, ναι, και να μην καταλαβαίνει ο δράκο με τι κεφάλι που τον πόρτισε από κάτω. Μπράβο, και ένα ναυτικό έφτιαξε ένα καράβι πιο μεγάλο. Αλλιώ πήγε σε αυτό το νησί και μα βγάλει τώρα τι κάνει. Ναι, ναι, πολύ σε κάτω, αλλά δεν θα σα πάρει. Ποιο νησί να είναι πιο καράβι. Δεν ασχολούνται με την αρχή. Αλλά λοιπόν, επειδή είμαι απειλό, ρε, η θάλασσα είναι η ανθρώπινη σκέψη. Το γερό καράβι είναι εσένα, που είσαι με το μυαλό του μαθηματικό. Και το νησί, που κανεί δεν γνώρισε ω τότε, είναι καινούργια θεωρία που είναι χρήσιμη. Και γιατί δεν πιστεύω ότι η θάλασσα είναι η ανθρώπινη σκέψη, ποιο είναι. Γιατί αυτό είναι κάτι που λέμε κάθε μαθηματικό. Σκάτι την ερώτηση, δεν την απάντηση. Αυτή εννοώ. Θα πρέπει κάποιο το προβλήμα του παρόντο να έχουμε λύσει. Βρήκαμε αριθμού, βρήκαμε σχήματα και βρήκαμε αποστάσει. Ξέρω, αφαίρεστε τα μυαλά μου στα ρέστα. Ξέρω ότι έρχεστε όταν θα πληρώσω κάθε μία μα αν το μέρο. Όλα αυτά τα πράγματα που με πούμε από μια στιγμή είναι δέντρε. Τι σχέση έχουν με τι παραγωγέ. Έχουν εσύ, εσύ δεν το ξέρει. Για να φτιαχτούν οι υπολογιστέ και να νιώθουν όλη μέρα στη μέση. Ξέρει πόση μαθηματική έπαρα τα μυαλά να κάνουν με κάτι κοινέζι μέσα από μαθηματικού μα. Έτσι δεν είναι πάντα. Να δεν θεωρεί και μετά η πράξη. Επίση μπορούμε να το δούμε και από δεύτερο τρόπο. Στην πρώτη μαθηματική μία πορτοκάλια χάρτια και μετά ψεύγουν στην πρόσωπη θέληση. Και μεγαλώνοντας, κάνουν πέντε στο δρόμο. Πρώτη γέννης και μετά πραγματικότητα. Να και το τρίτο συμπέρασμα στην γέννη. Οι αφηρημένες λογικές μαθηματικές θεωρίες μας βοηθούν να κατακτήσουμε την τόσο σύγχρονη συγκεκριμένη πραγματικότητα. Όπως με ένα χάρτη, ρε παιδιά. Είναι κάτι αφηρημένο. Πας σε μια πόλη και σκέφτεσαι πρώτη φορά και ξέρεις πως θα βρεις κοντά τη συγκεκριμένο δρόμο. Σε αυτή την πόλη, τι θα κάνεις, θα την πατήσεις ολόκληρη, πας και την πετύχεις κατά τι. Ενώ με το χάρτη καθαρίζεις. Ποιο είναι αυτό που με το χάρτη, κάποιο ηλική εικόνα, την επιλεγμένη έννοια και την επιλεγμένη το σύνολο, σε μετά από κάποιο μέρο. Όπω με μία πίσα, αν κοιτάξει με το κάθε κομμάτι σου ξεχωριστά, με το χημικό φακό, το ένα δίπλα στο άλλο, και τα βάρη που θα πάρει για την τεχνιολόγηση, χρειαζόμαστε συνολικέ πίσει για να καταλάβουμε την πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, θεωρήσει τον ελληνισμό. Ναι, εντάξει, καλέ πραγματικότητα, αλλά να μην πείσουν λίγο, ε. Αν δεν την περπατήσεις, καλώς που κάνεις, αλλά δεν την περπατήσεις την πόλη, να την μυρίσεις, να την μαζέψεις, δεν έχει για να κάνει το πάρει. Θέλω το μυαλό σου το κίνημα. Κάποια τέτοια τελικά, ε. Να τα πραγματικά ενώνουμε τις σκέψεις μας για να μπορέσουμε να δούμε τι είναι η πραγματικότητα. Δεν πρέπει να σταματάει το μόνο, χειάζει το χάος. Χρειάζεται μια καλή ελπίδα για να καταλάβεις. Ένα μας πρέπει. Και είναι τα μαθηματικά, το μοναδικό, το απόλυτο αλλιώ. Φτάνει η λογική σκέψη για να κατανοήσουμε την πραγματικότητα. Και τότε συνεχίζει πολλών και νομίζω ότι η λογική είναι μοναδική δύναμη του ανθρώπου. Έχω ένα δυνατό του κέντρο, να το πω. Ποιο είναι πάλι αυτό, πάλι ο συνοθέτη. Όχι, ρε, δικό σα είναι αυτό, μαθηματικό. Θεώρησα τη στιγμή πληρώνει. Έλα, ρε, μέσα στη λογική του. Περίμενε το στον μία κοινωνία που προσπαθεί να δράσει αποκλειστικά και μόνο με βάση τους κανόνες δεν θα καταφέρει ποτέ να απαντήσει στα ερωτήματα που θέτει η ζωή. Μπράβο, δεν το περίμενα αυτό το μόνο μαθηματικό. Υπάρχουν και μερικοί ανοιχτόμεροι. Γιατί νιώθω ότι μόνο στη θεωρητική κατεύθυνση φιλοσοφία έχω να πει για το πείμα.